την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης του αναισθησιολόγου από το νοσοκομείο Ιεράπετρας προς το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ζητά ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας έχει τρεις αναισθησιολόγους, οι οποίοι δουλεύουν, παρόλο πρέπει να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, δουλεύουν 10 μέρες την εβδομάδα ο καθένας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, με επιστολή του προς τον Βουλευτή Λασιθίου και Υπουργό Ναυτιλίας, ζητά την παρέμβαση του Γιάννη Πλακιωτάκη ώστε να επιληθεί άμεσα το ζήτημα, καταγγέλλοντας παράλληλα προσπάθεια υποβάθμισης και αποδυνάμωσης του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Ζητήσαμε την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Κυβερνητικού Βουλευτή του Νομού Λασιθίου, του κ. Πλακιωτάκη, για να γίνει αυτό όσο δυνατόν γρηγορότερα και να επανέλθει στην κανονικότητα και το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κοινωνία, η οποία και μόνο στο άκουσμα θα πρέπει να ξέρετε ότι ξεσηκώθηκε με διαμαρτυρίες από όλους τους φορείς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του ο Θεοδόσης Καλατζάκης. Σε μια εποχή όπου ο Δήμος της Ιεράπετρας έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό και δέχεται τεράστιο όγκο επισκεπτών, είναι οξύμορο, αντί να δούμε ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του νοσοκομείου της Ιεράπετρας και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, να βλέπουμε τη δραματική διόγκωση των προβλημάτων με την απομείωση του προσωπικού. Να πάρει θέση, διότι ως υπουργός βουλευτής νομού και ως υπουργός θεωρούμε ότι έχει τη δύναμη να βρει τη λύση η οποία να εξυπηρετεί και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου αλλά και το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και όχι να δημιουργήσει πρόβλημα στο ένα νοσοκομείο να εξυπηρετήσει το άλλο. Δήμαρχε, αν δεν κάνω λάθος, στη συνάντηση που είχατε, στη κλειστή σύσκεψη που είχατε με τον Βασίλη Κικίλια πριν από μερικές ημέρες, του θέσατε το ζήτημα, έτσι δεν είναι? Ο υπουργός με διαβέβαιωσε ότι θα έρθει σύντομα και μάλιστα διάβασε και τα ονόματά του τρεις αναισθησιολόγοι στο νομό Λαστείου. Μακάρι να έρθουν και να εξυπηρετούν τα νοσοκομεία του νομού Λαστείου και να μην δημιουργούνται αυτές, θα έλεγα έτσι, αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν κατ' επέκταση και διχόνοιες και ανακοινώσεις και επιστολές μεταξύ μας. Ο αναισθησιολόγος από σήμερα εντάχθηκε κανονικά στο πρόγραμμα των εφημεριών του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ξεσηκώνοντας τις έντονες διαμαρτυρίες φορέων και τοπικής κοινωνίας. Έρχεται κάποια απόκριση μέχρι στιγμής από την επιστολή που έχει στείλει? Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Νομίζω. Δεν μπορώ να εγγυηθώ 100%, αλλά με όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνω όλη αυτή την ομάδα, μαζί με τους, όπως σας είπα προηγουμένως, με όλο τον κόσμο που στηρίζει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, πιστεύω ότι μέχρι Δευτέρα θα έχει βρεθεί λύση. Εάν δεν έχει βρεθεί, τότε είμαστε υποχρεωμένοι, όπως σας είπα, να ακολουθήσουμε άλλες τακτικές παρελθόν των ετών. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Τι εννοείτε όταν λέτε παρελθόν των ετών? Πάμε για δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλαδή? Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.